Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα λοιπόν, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, θα κάνουμε ένα πολύ fun challenge μαζί με την Κλεονίκη και την Ειρήνη. Τις αγαπήσατε στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε κάνει οι τρεις μας, οπότε αποφάσισα να τις ξαναφέρω σε ένα challenge το οποίο η Κλεονίκη θα πάρει τη θέση μου και εγώ θα πάρω τη θέση της Κλεονίκης. Θα το παίξω φωτογράφο σήμερα. Οπότε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Λοιπόν, η Κλεονίκη άλλαξε στο πρώτο της ντύσιμο. Και θέλουμε να μας πείτε γνώμη για δύο ζευγάρια γυαλιά που έχουμε. Είμαστε ανάμεσα σε αυτά. Ναι. Και αυτά. Φαίνονται. Εγώ νομίζω τα κίτρινα ταιριάζουν περισσότερο. Ναι. Γιατί είναι και η μπλούζα, έχει τα χρώματα, τα κίτρινα. Θέλετε να το φορέσω. Ναι, για φορέσαι ένα σου ήθελα. Και έβαλε και σκουλαρίκια από αξισουάρ. Ωραία είναι. Α, εδώ είναι το. Έχουν και λίγο μπλε που ταιριάζει με, με την μπλούζα. Αλλά είναι και αυτά. Ναι, και αυτά είναι πολύ ωραία. Εμένα και αυτά μου αρέσουν. Για βάλτε και αυτά να δούμε. Έλα, και αυτά σου πάνε. Να σου πω, πάρτε και τα δύο. Θα πάρτε και τα δύο και βλέπουμε. Ναι, καλύτερη λύση. Ωραία, οπότε... Τις λίστριες. Ναι. Όχι τίποτα. Δεν έχω να πω κάτι εγώ. Λοιπόν, επίσης θέλω σχόλια για σκουλαρίκια Μανουέλας και σκουλαρίκια δικιά μου. Δικιά μου. Δικά μου. Όλες σκουλαρίκια σήμερα, ναι. Δεν μπορώ να πω. Αλλά πάρα πολύ φορά ήταν κολλιέ. Όχι. Όχι, δεν φορά. Άσχημα. Έχω ένα με την Αγγελίνα και καλά συμβολή στη φιλία μας, αλλά δεν τη φοράω. Συγγνώμη! Αλήθεια! Συγγνώμη, Αγγελίνα, καλά θα περνάς! Η Ειρήνη είναι η κολλητή της Αγγελίνας. Ξέρετε όλη την Αγγελίνα. Αυτή που η κοπέλιτσα τραγουδάει πολύ ωραία. Μπράβο, αυτή και η Ειρήνη τραγουδάει και σκέφτομαι να κάνουμε κανένα βίντεο που τραγουδάς, άμα θες. Δεν της κάνω πια ακόμα. Έλα! Παιδιά, έχει φωνάρα, ναι, αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρω. Αντιμετωπίζοντας μερικά προβλήματα με τη φωτογραφία. Εμένα μου αρέσει, αλλά είναι θολή. Πολύ. Ναι, είναι θολή και είναι λίγο fail. Για δες αυτή. Είναι... πολύ. Πολύ. Κοιτάξτε που την έχω βάλει. Εντάξει, αλλά το έχουμε. Γενικά, μέσα στη ζούγκλα. Τράβεση, ό,τι θες. Α, εντάξει. Ωραία. Αυτό δεν έχω να βγάλει, όσα κλειπ και να βγάλει. Εντάξει. Και να θυμάσαι να έχει αέρα στο κεφάλι. Αυτό άμα μπορεί να το βάλει. Τι το χέρι, όχι τόσο χαμηλά. Έτσι. Απλά αυτό, και να έχει αέρα στο κεφάλι. Ωραία. Αυτή είναι ωραία, δεν είναι. Εδώ έχουμε τη δουλειά τη Μανουέλα. Μ' αρέσει, δεν βρίσκει ότι είναι περίεργο το χέρι. Ναι, ότι είναι awkward. Εσύ πιστεύεις ότι είναι. Εντάξει, εγώ είμαι στον τεμή. Είναι και δεν είναι. Και το άλλο που ξεφανίζει δεν είναι περίεργο. Μα δεν είναι κάτι σε ένα. Εγώ δεν έχω. Εγώ κάνω και κάτι κοντινά όσο μιλάτε. Να το ζούμε λίγο στα άκρα. Ζούμε λίγο. Πώς λέει, σύντομα. Το πρώτο ντύσιμο και location ολοκληρώθηκε. Οπότε τώρα πάμε στο δεύτερο. Ποιο θα είναι το δεύτερο, φαγητό, το American. Φαγητό. Ωραία, η Ειρήνη ψηφίζει φαγητό, οπότε φύγαμε. Πάμε. Μου έστειλε η Κλεονίκη τη φωτογραφία από το πρώτο μας location και τώρα ήρθε η ώρα να τη δούμε όλοι μαζί. Ελπίζω να τα έχω πάει καλά, ελπίζω να είναι ωραία η φωτογραφία. Για να δούμε. Είναι υπέροχη και η Κλεονίκη, έχεις βγει κουκλάρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η πόζα σου, το ύφος σου. Και να σας πω την αλήθεια, η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι λες και τη βγάλαμε μέσα σε κάποιο δάσος. Ενώ τη βγάλαμε μέσα στη μέση του δρόμου, ξέρω εγώ, όπως είδατε και από το βίντεο. Μπράβο, η πρώτη φωτογραφία μου άρεσε πάρα πολύ. Και εννοείται πως θέλω να μας βαθμολογήσετε κάτω στα σχόλια, να μας πείτε πόσο μας βάζετε για τις φωτογραφίες που θα σας δείξουμε σήμερα, για τις φωτογραφίες που βγάλαμε. Οπότε τώρα πάμε κατευθείαν στο δεύτερο location. Λοιπόν, είμαστε στο επόμενο location. Και εγώ τώρα θα βγω στο φωτογραφία πίσω στο τζάμι. Θα είναι λίγο challenge για μένα. Εγώ θα πάω και από τις δύο πλευρές, μία έξω, μία μέσα, για να βγάλω τα παρόλα. Θα το επιχειρήσουμε όμως, γιατί μπορούμε. Τέλειο. Πάμε. Προφανές πως η συνεννόηση μεταξύ τους είναι δύσκολη, οπότε περιμένουμε κατανόηση. Κλεονίκη, πώς νιώθεις? Νιώθω έξω το νερά μου. Πάμε έξω, γιατί δεν έχει πάρα πολύ άσχημα το τζάμι. Και λες, είναι πολύ σκληρό το φως, οπότε πάμε το τζάμι να ξεκινήσουμε. Ωραία, τέλεια.
όχι. Ναι, απλά πηγαίνει σε ένα παγιέσαι που θα έτσι να έχει μισή προένταση. Λίγο νάζι θέλω. Γυαλί, ναι, συμφωνώ. Κοιτάξτε το location μας, by the way. Νομίζω ξέρετε όλοι που έχουμε έρθει. Είναι αυτό, ναι. Και νομίζω πως είναι έχουμε την επόμενη λήψη. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα, Βία. Είσαι πολύ καλή φωτογράφος, παιδιά. Να τα λέμε αυτά. Γιατί σε έδινα και συμβουλές αυτή τη φορά. Δεν ξέρω άμα μπορούσατε να τα ακούσετε στην κάμερα, αλλά τις έκανε αυτό, έκανε εκείνο, πότε αρέσει αλλιώς. Έχει πάρει τα πάνω τη και νομίζω θα μου πάρει και τη δουλειά. Έχω πάρει σε τρέφω βοήθηση τώρα, καλά εντάξει, τη δουλειά θα την πάρω. Αλλά τα πάμε καλά. Και στη φωτογραφία αυτό το κόκκινο αυτό είναι Arizona Ρόβι. Ναι. Ωραίο ήταν. Είναι πάρα πολύ συμπαθητικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πήραν μας και πόση ώρα να αποφασίσουμε τι θα δείξουμε, τι φωτό θα πάρουμε για τη φωτογραφία. Σκεφτόμασταν, σκεφτόμασταν ντάκι. Ένα ντάκι, ντάουνα και κάτι τέτοιο. Κοκτέιλς, μοκτέιλς, κατάληξαμε στο τσάι. Ήμασταν πιο υγιείς. Θέλαμε κάτι κόκκινο βασικά. Ψάχναμε, ρωτήσαμε τους σερβιτόρους για ένα κόκκινο ποτό. Και μας προτείνανε αυτό. Είμαστε όλοι έτοιμοι να δούμε τη φωτογραφία από το δεύτερο location. Λοιπόν, είναι καταπληκτική αυτή η φωτογραφία. Μου αρέσει που η Κλεονίκη εδώ πέρα είναι έτσι πολύ μοιραία. Μου βγάζει ένα ρομαντισμό αυτή η φωτογραφία. Μία ηρεμία, μία γαλήνη. Μου βγάζει έτσι ένα πολύ ωραίο συνέστημα. Πείτε μας κάτω στα σχόλια πόσο μας βάζετε και για αυτή τη φωτογραφία και πάμε κατευθείαν στο τρίτο location. Είμαστε εδώ στο τελευταίο μας location για σήμερα. Ναι. Mm-hmm. Και εδώ πέρα η Κλεονίκη θα φορήσει κάτι έτσι λίγο πιο rock, πιο edgy. Θέλεις Κλεονίκη να μας κάνεις ένα μικρό teaser, να μας δείξεις περίπου τι. Αυτό εδώ είναι το teaser. Θα φορήσει ένα έτσι πολύ cool και διαφορετικό jacket. Οπότε πάμε. Πήγαμε. Θέλετε να σας δείξουμε και τη φοράμε και εμείς σήμερα, by the way. Θέλετε να βοηθήσω. Γιατί η Ειρήνη φοράει κάτι έτσι πολύ όμορφο. Αυτή εδώ πέρα η πανέμορφη μπλούζα νομίζω είναι από το Ζάρα και είναι της φίλης μου της Καλλιόπης. Καλλιόπη, η μπλούζα σου είναι υπέροχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τη δάνεισες. Δάνεισες τη Μέρλιν δηλαδή, αλλά δανείστηκε και εγώ. Ναι. Και το shorts. Αυτό το shorts το πήρα από το Pull and Bear. Ναι. Το shorts είναι τέλειο και η μπλούζα τέλεια. Εγώ φορώ ένα ροζ τοπάκι, baby pink, που είναι από το μαγαζί της κολλητής μου, το οποίο είναι στη Δάφνη, λέγεται Naoma Boutique. Ναι. Και μια εδώ έτσι ευχάριστη παντελονίτσα, εράτη, καλοκαιρινή, μιας και προσπαθούμε έτσι να αποφεύγουμε τα σορτζάκια. Τέλεια. Ναι. Είστε τέλειες παιδιά. Φοράω το πιο κοντό σορτζάκι ever, ξέρω εγώ. Δεν είναι καλή η πόζα. Μπράβο, πες πίσω, ναι. Έτσι. Ναι. Έτσι, μπράβο, τέλειο. Άμα μπορείς, κοίτα κάπως και έτσι το... Παίξε λίγο περισσότερο με την κατοπικιά. Εδώ. Τέλειο. Να το θέλω. Κοίτα, δεν το σε λίγο. Ναι, να το δω πώς θα πει. Κάνω ότι το θέλεις. Μα το θέλω. Ωραία, δείξτε στην κάμερα. Δείξε μας, Κλεονίκη, το θέλεις. Πόσο το θέλεις, Κλεονίκη. Καλά, αυτό είναι τελείως το κοιτάρι του. Πολύ αυτό. Μήπως να κάνω κάτι τέτοιο, ένα. Από τα που το έχει κάνει εσύ τύπου. Τσοφινιά, όχι. Έκανα έτσι. Ή τις κρατούσα έτσι. Α, τις κρατούσα έτσι. Και έτσι μ' αρέσει. Όχι, πείτε μου, δεν έπρεπε στην τρίτη φωτογραφία να χρησιμοποιήσουμε και φαγητό, γιατί βίντεο ή φωτογραφία χωρίς φαγητό είναι πραγματικά βίντεο ή φωτογραφία της Μάνου. Δεν είναι, άρα νομίζω πως είμαστε όλοι έτοιμοι να δούμε την τρίτη και τελευταία φωτογραφία μας. Για να δούμε, Κλεονίκη, πώς τα πήγαμε. Τη λατρεύω. Μου θυμίζει φωτογραφίες που έχω βγάλει και εγώ στο παρελθόν και έχω ανεβάσει στο Instagram μου. Η Κλεονίκη είναι απίστευτη, μου άρεσε πάρα πολύ η πόζα της. Το πρόσωπό της είναι έτσι πάρα πολύ χαλαρό και πολύ σωστό, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι στη φωτογραφία. Τις κοτομπουκιές της κάναμε να φαίνονται πολύ λαχταριστές. Μου αρέσει που η μία κοτομπουκιά
έχει κέτσαπ πάνω της και δείχνει έτσι μια κίνηση και η κέτσαπ που πέφτει από την κοτομπουκιά, δεν ξέρω τι λέω, προσπαθώ να το παίξω έτσι πολύ γνώστρια του θέματος της φωτογραφίας, ενώ δεν έχω ιδέα, απλά λέω ότι μου κατέβει στο μυαλό. Πάντως γενικά σαν φωτογραφία μου αρέσει πάρα πολύ, μου άρεσαν και οι τρεις φωτογραφίες τόσο πολύ και γενικά σαν challenge ήταν υπέροχο. Θα σταματήσω εγώ όμως να μιλάω τώρα, θέλω να πάμε και να σας μιλήσει η Μανουέλα του παρελθόντος και η Κλεονική και η Ειρήνη, οπότε πάμε για το outro. Μόλις τελειώσαμε, περάσαμε τέλεια. Κορίτσια, πώς σας άρεσε? Πάρα πολύ μου άρεσε. Πάρα πολύ. Έχω πολύ ωραία εμπειρία. Θέλω να μας πείτε κάποια στα σχόλια. Ναι, αυτό. Θέλω να μας πείτε κάποια στα σχόλια. Πού άλλο θέλετε να πάμε για φωτογραφίσεις? Τι άλλο θέλετε να κάνουμε εμείς οι τρεις? Κάποια ντυσίματα, έτσι. Και ντυσίματα και ό,τι θέλετε. Πείτε μας κάποια ιδέα. Θέλω το challenge με φαγητό. Όντως θα ήθελα. Οπότε προτείνετε κάποιο είδος φαγητό από κάτω. Περιμένω φαγητά τα σχόλια κάθε μέρα. Μας αρέσει. Τέλεια. Ωραία. Και να πάτε να ακολουθήσετε την Κλεονίκη και την Ειρήνη στα Instagram. Θα αφήσω το Instagram τους κάπου εδώ πάνω. Να κάνετε subscribe στο κανάλι μου αν θέλετε. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας. Yeah.